αγαπητή κυρία Διευθύντρια, αγαπητέ κύριε Διευθυντά, αγαπητοί φίλοι συνεργάτες εκπαιδευτικοί και στα δύο δημοτικά μας σχολεία, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, πολύ αγαπημένοι μας γονείς, πολύ αγαπημένα μας παιδιά, αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, συνάδελφοι στο Δήμο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με πολύ μεγάλη χαρά και με τις ευχές όλων μας και της αυτοδιοίκησης και των γονιών και των εκπαιδευτικών και της Εκκλησίας μας, ξεκινάμε σήμερα την καινούργια σχολική χρονιά. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί σε αυτά τα δύσκολα χρόνια ο Δήμος μας όχι μόνο δεν υστέρησε απέναντι στις ανάγκες της εκπαίδευσης, όταν μάλιστα άλλοι γειτονικοί δήμοι δεν είχαν και δεν έχουν να καλύψουν ούτε καν τα στοιχειώδη της λειτουργίας ακόμα και τη θέρμανση των σχολείων μας, εμείς τα προηγούμενα χρόνια επενδύσαμε μέσα από το Δημοτικό Ταμείο πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ στα σχολιά μας και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά εδώ στα Πεύκα. Αυτό δεν το κάναμε τυχαία, το κάναμε γιατί πιστεύαμε και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η καλύτερη επένδυση, αυτό που έλεγε και η Μελίνα, η καλύτερη επένδυση, πιο παραγωγική, πιο αποτελεσματική επένδυση στη χώρα μας πρέπει να είναι η επένδυση στην παιδεία, στον πολιτισμό. Γι' αυτό και όλες άλλες πολύ μικρότερες χώρες από εμάς έχουν προοδεύσει και έχουν ευημερίσει, επειδή έχουν επενδύσει στην παιδεία, στην τεχνολογία, στην έρευνα και έχουν πετύχει πάρα πολύ υψηλούς δείκτες ευημερίας, απασχόλησης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο αγώνας αυτός πολλές φορές έχει εμπόδια, έχει προβλήματα, έχει δυσκολίες με τους νόμους, με την γραφειοκρατία, με την οπισθοδρομική αντίληψη ορισμένων ομάδων συντεχνιών που δεν αντιλαμβάνονται ότι το δημόσιο σχολείο πρέπει να το στηρίζουμε με έργα, με λειτουργίες, πρέπει να το στηρίζουμε με υποδομές. Το να λέμε γενικώς υπέρ του δημόσιου σχολείου, αλλά με την πρώτη ευκαιρία να το περιθωριοποιούμε, δεν έχει αποτέλεσμα. Εμείς πιστεύουμε ότι το δημόσιο σχολείο πρέπει να το φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο, έτσι ώστε να μην έχει να ζηλέψει τίποτε από τα πιο ακριβά ιδιωτικά κολέγια. Αυτόν τον αγώνα κάνουμε και όσες δυσκολίες και αν έχουμε μπροστά μας, θα τις ξεπεράσουμε για να πετύχουμε το άριστα, να πετύχουμε το καλύτερο στην εκπαίδευση γενικότερα στο Δήμο μας και ιδιαίτερα στην περιοχή των Πεύκων που έχουμε μεγάλα και σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της έλλειψης υποδομών. Θέλω τελειώνοντας και πριν πω τις ευχές να σας πω ότι ήδη από τις 1η Σεπτέμβρη λειτουργούμε τα εκατοντάδες τμήματα στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στα κοινωνικά προγράμματα, στα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα παιδιά των δημοτικών σχολείων, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά των οικογενειών του Δήμου μας και τις απογευματινές ώρες να έχουν δημιουργική απασχόληση, να γίνονται παραγωγικά τα παιδιά μας, δημιουργικά, να γίνονται πρωταγωνιστές και να μην καθυλώνονται στον καναπέ απέναντι από το χαζοκούτι της τηλεόρασης που έχει τραγικά αρνητικές συνέπειες στη διαμόρφωση του χαρακτήρα, της προσωπικότητας των παιδιών μας. Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας, όλα τα παιδιά, να αποκτήσουν εκείνες τις αξίες, τις αρχές και τα ιδανικά της συλλογικότητας, της ομαδικότητας, της συντροφικότητας, της άμυλας, της διαδικασίας της εκπαίδευσης, της μόρφωσης, για να είναι χρήσιμοι, άξιοι πολίτες μεθαύριο. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι επιμένω λέγοντας ότι η καλύτερη και η πιο απαραίτητη πρίκα που πρέπει να ετοιμάσουμε για τα παιδιά μας είναι η καλή τους μόρφωση, η καλή τους διαπαιδαγώγηση. Έτσι θα έχουμε τη σιγουριά και για την ευημερία των παιδιών μας, αλλά και για καλύτερες μέρες για την πατρίδα μας. Σε αυτόν τον αγώνα δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τα παιδιά των συμπολιτών μας, τα δικά μας τα παιδιά που έχουν αναπηρίες και πρέπει η αγκαλιά του Δήμου, η αγκαλιά κάθε σχολείου, η αγκαλιά όλων μας να είναι πολύ μεγάλη για αυτά τα παιδιά που στις περισσότερες φορές έχουν αποδείξει ότι μπορεί να πετύχουν θαύματα και το είδαμε εδώ και με παιδιά
με αναπηρία από την περιοχή των Πρέσκων που έχουν πρωταγωνιστήσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και μας έχουν κάνει πολύ περήφανοι. Καλή χρονιά, με υγεία, με ειρήνη και με πρόοδο και να ξέρετε ότι ό,τι κι αν χρειάζονται τα σχολεία του Δήμου μας, εμείς δεν είπαμε και δεν πρόκειται να πούμε ποτέ ούτε ότι δεν έχουμε λεφτά ή ούτε ότι είναι κάτι δύσκολο και δεν θα αγωνιστούμε για να το πετύχουμε. Ό,τι κι αν χρειάζεται θα το κάνουμε για να μην λείπει τίποτα από τα σχολεία μας. Καλή χρονιά.